η γενιά, η δικιά μου, την 35η, που δουλέψαμε, κάναμε και αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε, σαν κάποιος να έρθει και να μας έκοψε τα όνειρα. Και πυρκαγιά να ήταν στους δρόμους, λιγότερο θα μας είχε επηρεάσει από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Γιατί τώρα, έτσι όπως είναι η ζωή μας, αρχίζει να φεύγει το χαλί κατά τα πόδια μας. Δεν είναι απλώς τα αιώνια υπαρξιακά προβλήματα. Αρχίζει να πέφτει το σπίτι επάνω μας και να χάνουμε αυτό που πραγματικά είμαστε. Δεν θα μεγαλώσει μια γενιά σε αυτόν τον τόπο η οποία να μην έχει το βούλο κέρι της ιστορίας πάνω της. Μετά από μερικά χρόνια μπορεί να λέμε για τις μέρες μας τότε που καταστράφηκαν όλα. Τότε που τίποτε δεν λειτουργούσε, ας πούμε. Τότε που οι υπουργοί μπαίνανε στη φυλακή. Είχα κάποιες ανησυχίες στο πού θα πάει αυτή η κρίση, δηλαδή ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι σε δύσκολες συνθήκες πώς θα αντιδράσουν, θα αντιδράσουν όπως έναν αντίστοιχο εμφύλιο πριν κάποια χρόνια, θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν λίγο με μεγαλύτερη συνείδηση και πιο όρημα. Γιατί το μνημόνιο, πέρα από τα οικονομικά που συζητάμε αυτά τα χρόνια, ψάχνοντας λίγο να δω την ετυμολογία, είναι οτιδήποτε δεν πρέπει να ξεχαστεί από τη συλλογική μνήμη. Και εμείς έτυχε και μείναμε. Πολλοί άλλοι σαν και εμάς έμειναν πίσω, άλλαξαν δουλειά, κάναν άλλα πράγματα, μετανάστευσαν. Το ότι εμείς μείναμε είναι η εξαίρεση του κανόνα. Το να φύγεις, είσαι λιποταχτής. Να φύγεις. Να μείνεις. Ένα τραγούδι το τελευταίο, μα θέλω να είναι το πιο ωραίο. Σε παρακαλώ απόψε. Δεν συγχώρησα ποτέ τον εαυτό μου που της γύρισα την πλάτη. Τι